Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο συμβούλιο του νησιού μετά την μεγάλη 48ωρη ψηφοφορία. Ένα συμβούλιο από τα τελευταία της φετινής σεζόν, αφού είμαστε πολύ κοντά, λίγες εβδομάδες πριν τον μεγάλο τελικό που θα γίνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και η δυναμική της κάθε ομάδας έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το αν εσείς θα παραμείνετε μέσα στο παιχνίδι εξαρτάται από την ομάδα σας, αν κερδίζετε τις ασυλίες, και αυτό εξαρτάται από το πόσο δυνατή είναι η ομάδα σας. Μία εβδομάδα λοιπόν όπου ήταν σχεδόν ισοδύναμη, κερδίσατε κάποια έπαθλα εσείς οι μαχητές, μεγάλα έπαθλα. Είχατε μια διενυκτέρευση στην Βίλα Πολυτελείας, είχατε το Ντεσπασίτο. Εσείς από την άλλη κερδίσατε την επικοινωνία και φυσικά το σημαντικότερο αγώνισμα της εβδομάδας, την ασυλία. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα χρειαστεί να βγάλετε τους δύο υποψήφιους. Γιάννη, σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο σημείο για το παιχνίδι, θέλω να ακούσω την γνώμη σου για την δυναμική, την αγωνιστική δυναμική των δύο ομάδων. Με τη νέα σύνθεση των ομάδων, είχα πει τότε ότι θεωρώ ότι η ομάδα μας υπερτερεί λίγο, γιατί στις γυναίκες θεωρητικά είμαστε λίγο καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτή μου η στάση κάπως με δικαίωσε, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω έχουμε κερδίσει περισσότερες φορές, τουλάχιστον την ασυλία, ίσες φορές την επικοινωνία, αλλά έχουμε πάρει και κάποια μεγάλα έπαθλα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για εμάς. Το ίδιο ισχύει και στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι η ομάδα μας υπερτερεί λίγο στην ομάδα των γυναικών. Στην ομάδα των ανδρών είναι ανάλογα με τη μέρα. Οπότε θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο μερικές φορές κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά τα παιχνίδια, γιατί υπάρχει αυτή η ανισορροπία τουλάχιστον στις γυναίκες. Το ποια ομάδα κερδίζει περισσότερα παιχνίδια, βέβαια, εξαρτάται τόσο από τη δυναμική της ίδιας ομάδας, αλλά και από τη δυναμική των αντιπάλων. Εσύ λοιπόν, σε αυτό το σημείο που φτάνουμε κοντά και στο τέλος της σεζόν, έχεις αγωνιστεί τόσες φορές με τα συγκεκριμένα αγόρια των μαχητών. Θέλω λοιπόν μια αξιολόγηση. Θέλω να μου πεις ποιος από τους τρεις θεωρείς αγωνιστικά ότι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, μπορεί να σε δυσκολεύει λίγο παραπάνω. Και τα τρία παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά καταρχήν. Και κάθε ένας έχει τις δικές του ικανότητες. Αυτός που με δυσκολεύει περισσότερο είναι ο Ηλίας, γιατί είναι ένας πολύ σταθερός παίχτης και πολύ καλός στο στόχο. Μετά είναι ο Πάνος και μετά ο Νικόλας, γιατί ο Πάνος είναι λίγο πιο γρήγορος και λίγο πιο εύστοχος από ότι ο Νικόλας. Αλλά και οι τρεις παίχτες είναι πάρα πολύ δυνατοί. Ισχύει ότι και οι τρεις είναι πολύ δυνατοί και εσείς, Γιάννη και Χάρη, είστε όντως πολύ δυνατοί. Γι' αυτό ούτως ή άλλως είστε και οι παίκτες που έχουν μείνει μέχρι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Χάρη, εσένα ποια είναι η άποψή σου, σαν αντίπαλος των παιδιών, ποιος σε δυσκολεύει περισσότερο? Αυτός που με ταλαιπωρεί αρκετά, γιατί έχω ένα μικρό θεματάκι με την ταχύτητα, είναι ο Πάνος, ο Σπίτι Γκονζάλης του παιχνιδιού, που τον βλέπεις τρέχει και είναι και με χαμόγελο, ενώ εμείς εκεί μας βγαίνει η ψυχή για να το φτάσουμε. Νομίζω γι' αυτό το χαρακτηριστικό με ταλαιπωρεί αρκετά. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και είναι αρκετά εύστοχος πάντα όταν φτάνει. Εύη, εσύ πιστεύεις ότι η ομάδα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού είναι ισοδύναμες ή υπερτερεί κάποια αγωνιστικά? Σαν σύνολο θεωρώ ότι είναι ισοδύναμες. Απλά θεωρώ ότι το δυνατό μας κομμάτι είναι οι άντρες μας και το δυνατό τους κομμάτι είναι οι γυναίκες τους. Οπότε ισορροπεί πάλι αυτό το πράγμα. Συμφωνώ δηλαδή με τον Γιάννη σε αυτό που είπε για τα κορίτσια, αλλά θεωρώ ότι και εμείς έχουμε πάρα πολύ δυνατά αγόρια. Όχι ότι δεν είναι δυνατοί οι αντίπαλοι, αλλά είναι και οι τρεις, άμα τους πιάσεις, δεν ξέρω, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που πάντα δυσκολεύουν τους αντιπάλους πάρα πολύ. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό που λες ισχύει, τότε, βάσει αυτής της τοποθέτησης, σας συμφέρει να φύγει αγόρι ή κορίτσι? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν ξέρω αν φύγει κοπέλα, από τη μια θα παίζουν πιο πολύ τα αγόρια. Απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή τα αγόρια ούτως ή άλλως είναι παραπάνω από τα αγόρια της άλλης ομάδος. Δηλαδή, δεν ξέρω τι συμφέρει την ομάδα να φύγει. Ειλικρινά, δεν μπορώ να ξέρω. Σίγουρα το ιδανικό θα είναι να φύγει όποιος είναι κατώτερος αγωνιστικά, ώστε όποιος μείνει να έχει πιο πολλές πιθανότητες να φέρει νίκη. Από εκεί και πέρα δεν θα το κρίνω εγώ. Το κοινό έχει αποφασίσει και ίσως ξέρει καλύτερα. Νικόλα, εσένα ποια είναι η άποψή σου? Κοίταξα, Δισάγη. Επειδή σήμερα εγώ βρίσκομαι και σε αυτή τη δύσκολη θέση, το να θέσω κάποιον προς
υποψηφιότητα προς αποχώρηση. Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα, η ομάδα των διασύμων υπερτερεί στις γυναίκες. Και αριθμητικά, ότι είναι τρεις και η ομάδα μαχητών είναι δύο. Σε περίπτωση που κάποια φύγει κάποια κοπέλα των μαχητών, θα μείνει μία. Και έχει να ανταγωνιστεί τρεις πάρα πολύ δυνατές παίκτριες. Πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα κούρασης και στο ότι και στην ψυχολογία. Ίσως, αλλά απ' την άλλη κιόλας, και οι άντρες είμαστε πάρα πολύ καλοί, όπως και η αντίπαλη ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και στους άντρες. Δεν ξέρω, Σάκη, πραγματικά δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, γιατί κουβαλάω και ένα πολύ βαρύ φορτίο στις πλάτες μου αυτή τη στιγμή και το μυαλό μου σκέφτεται διάφορα. Σε βλέπω που δυσκολεύεσαι, σε ακούω που δυσκολεύεσαι. Για να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, είναι λογικό να δυσκολεύεσαι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Έχουν μείνει 5 παίκτες μόνο. Εσύ έχεις το γολιές της ατομικής ασυλίας που σημαίνει ότι μένουν 4. Είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Έχετε περάσει 5 μήνες μεταξύ σας. Λίγο λιγότερο ο Πάνος και η Εύη. Είναι λογικό να σου είναι δύσκολο και σε όλους σας να εκφράσετε άποψη για αυτούς τους συμπαίκτες σας. Παρ' όλα αυτά, να σου θυμίσω ότι η πορεία της ομάδας και της δικής αλλά και των διασύμων θα καθορίσει και την προσωπική σας πορεία μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα, αναμφίβολα, Σάκη, δεν αντιλέγω. Απλά η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου αυτή τη στιγμή σκέφτεται για το τι θα αποφασίσει, γιατί ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω με απόλυτη ακρίβεια, μπορώ να το πω και έτσι. Ροδάνθη, σήμερα λοιπόν σε αυτό το Συμβούλιο Ψηφοφορίας νομίζω πως είναι λογικό να πούμε ότι φαβορή για την μία από τις δύο υποψηφιότητες είσαι εσύ. Τι βλέπεις λοιπόν στη συνέχεια? Θα είμαι μία από τους υποψηφίους. Λογικό κιόλας. Θυμάσαι πόσες φορές έχεις βγει υποψήφια μέχρι τώρα? Όσες έχω κάτσει να μην βγει κιόλας. 6. 6 φορές. Νομίζω. Δεν μετράω. Από ένα σημείο και μετά δεν μετρούσα. Οπότε μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Σάκη, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο συμβούλιο. Πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Νικόλα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δείξει έναν συμπαίκτη που έχουν μείνει και 3 άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά αγωνιστικά. Οπότε είναι προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω τι θα βοηθήσει την ομάδα ή θα... Δεν έχεις άποψη για το πώς μπορεί αυτή η ομάδα, η ομάδα των μαχητών, όχι, να γιατί... κερδίσει και άλλα παιχνίδια και άλλες ασυλίες, έτσι ώστε να μην μείνουν και οι 5 διάσημοι μέχρι το τέρμα? Είναι αυτό που είπαν και τα παιδιά, ότι αν θα φύγει μια κοπέλα, θα μείνει μία. Οπότε θα δυσκολευτεί και στο ψυχολογικό και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί οι άλλες από την αντίπαλη ομάδα θα ξεκουράζονται και πιο πολύ. Από την άλλη όμως, τα αγόρια μας είναι πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ούτε αυτό συμφέρει την ομάδα μας. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν έχουμε επιλογές, είμαστε μόνο 5 άτομα. Ηλία, είναι όντως μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα? Ναι, αλλά αν με ρώταγες τι συμφέρει την ομάδα, θα έλεγα ότι αυτό είναι αλγόριθμος, δεν είναι μια απλή ερώτηση. Καθώς όποια και μεταβλητή να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα και το πώς λειτουργεί η ολόκληρη ομάδα, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Κάθε συμβούλιο από εδώ και πέρα έχει διαφορετική βαρύτητα. Καθώς είμαστε όλοι πάρα πολύ δυνατοί παίκτες και οποιαδήποτε έλλειψη θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η ομάδα, επειδή ακριβώς είναι πολύ δεμένη και δεν έχει να φοβηθεί ότι μπορεί να παρεξηγηθεί κάποιος, γι' αυτό έχουμε όλη και αυτογνωσία και ξέρουμε που βρισκόμαστε, θα πράξουμε και θα αποφασίσουμε για το κοινό καλό της ομάδας, για το πώς θα γίνει πιο δυνατή ομάδα. Είναι λογικό το να ακούω ότι θα προσπαθήσετε να βελτιώσετε αγωνιστικά την ομάδα σας. Σε περίπτωση όμως που κάποιος καλεστεί να ψηφίσει, να δείξει κάποιον ανάμεσα σε 2 παίκτες που μπορεί να είναι πάνω κάτω ισοδύναμοι, γιατί είστε και λίγοι πλέον, δεν είστε 15 για να υπάρχουν πολλές επιλογές. Εκεί πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει ρόλο και το συναισθηματικό κριτήριο
του, με ποιον έχω έρθει πιο κοντά, έχουμε περάσει 5 μήνες κτλ. Το καλό ή κακό, όταν μιλάμε για 2 εισάξιους παίκτες, τότε από εκεί πέρα, όταν ψάχνεις το οποιοδήποτε σημείο για να πιαστείς, για να ξεχωρίσεις, τότε εννοείται πως θα βάλεις μέσα και το συναισθηματικό κομμάτι. Αν αυτό βέβαια δεν επηρεάζει την δυναμική της ομάδας. Οπότε, όταν μιλάμε για εισάξιους παίκτες, σίγουρα εκεί μπαίνει και το συναισθηματικό κομμάτι. Ηλία, ρώτησα τους διάσημους προηγουμένως, τον Γιάννη και τον Χάρη, την άποψή τους για εσάς. Θέλω και τη δική σου άποψη. Έχεις τον Γιάννη και τον Χάρη απέναντί σου. Αυτοί είναι οι παίκτες με τους οποίους θα αγωνιστείτε μέχρι το τέρμα της σεζόν. Ποιος σε δυσκολεύει λίγο περισσότερο? Ο καθένας έχει τα δυνατά του σημεία. Κάποιες φορές τα βλέπω το στόχο, ξέρω ποιος θα με δυσκολεύει περισσότερο. Οπότε περιμένω πάντα να δω το στόχο ή την πίστα. Δηλαδή, όταν έχει νερό, ξέρω ότι μπορεί ο Χάρης να με δυσκολεύσει παραπάνω. Όταν έχει πιο πολλά εμπόδια, μπορεί να με δυσκολέψει ο Γιάννης. Δεν υπάρχει στάνταρ. Είναι πάντα να βλέπεις την πίστα, το στόχο, και εκεί αρχίζω και καταλαβαίνω με ποιον. Άρα τους θεωρείς ισοδύναμους. Ναι, σίγουρα. Μα γι' αυτό πιστεύω ότι έχουν μείνει και μέχρι εδώ. Πάνω, η άποψή σου είναι ότι θα βοηθούσε την ομάδα σου να αποχωρήσει αγόρι ή κορίτσι? Αν σκεφτώ αγωνιστικά, επειδή εγώ ψηφίζω πάντα αγωνιστικά και κοιτάξω τους μαχητές στα μάτια, θεωρώ ότι επειδή χάσαμε την ασυλία και αυτό δεν αλλάζει και πρέπει να μπούμε σε διαδικασία ψηφοφορίας, πιστεύω ότι το λιγότερο που μπορεί να στοιχήσει στην ομάδα αυτή είναι η αποχώρηση της Ροδάνθης. Παρόλο που έχει κάνει τρομερή εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι και ειδικά από τη νέα σύνθεση, και που υπάρχει στήριξη από όλη την ομάδα και έχει βρει έναν ακόμα παραπάνω εαυτό και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αυτή τη στιγμή στατιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο αγωνιστικά πιο χαμηλά από την υπόλοιπη ομάδα. Ίσως αν αποχωρήσει, μπορεί και η Εύη, παρόλο που θα παραμείνει μόνη της, να δυναμώσει την ομάδα, γιατί παρόλο που την απέναντι ομάδα βρίσκονται 3 γυναίκες, ουσιαστικά χαλάει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί σε κάθε γύρο θα πρέπει να παίζει με ξεχωριστή γυναίκα, άρα οι απέναντι γυναίκες δεν θα παίζουν κιόλας. Και μας έχει διδάξει το παιχνίδι ότι αν δεν παίζεις, δεν κάνεις και προπόνηση, σωστή βομάχη, είσαι στο στόχο. Είναι μια ξεκάθαρη άποψη. Μία άποψη που, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και προς το τηλεοπτικό κοινό, την εκφράζεται εδώ και νομίζω 5-6 συνεχόμενα συμβούλια του νησιού. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ την συζήτηση.